Το ανάδειξε το βιβλίο βρίσκεται στον υπέροχο χώρο του Οδείου Α, στην 3η Σεπτεμβρίου 130. Έχει καλεσμένη λοιπόν την εικαστικό και συγγραφέα κυρία Ελένη Τσαλδύρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον κήπο του Ασκληπίου από τις εκδόσεις Καλέντη. Δημιουργείται λοιπόν ως εικαστικός εικονογράφος. Βιβλία που αναφέρονται στην τέχνη περνούν μηνύματα με την αφετηρία αυτήν. Έχετε γράψει και εικονογραφήσει 9 βιβλία σε διάφορους εκδοτικούς οίκους. Το τελευταίο σας λοιπόν βιβλίο αυτό γίνεται ένα σύμνο στη μοναδική ελληνική χλωρίδα. Να πούμε στην αρχή λοιπόν ποια ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο, τι σας ενέπνευσε. Ναι. Ο κήπος του Ασκληπίου είναι για μένα καταρχήν στάση ζωής. Γιατί μέσα από αυτό το βιβλίο εγώ προσπάθησα να δώσω στα παιδιά, γιατί αφιερωμένο στα παιδιά είναι το βιβλίο, τον τρόπο και την καινούρια ματιά γύρω από τη φύση. Μία πολύπαθη φύση ελληνική, με μεγάλες πυρκαγιές τελευταία. Γενικότερα η αξία της φύσης έχει κατά πολύ καταρρεύσει, οπότε έναυσμά μου ήταν αυτό, το να δώσω έναν ύμνο στη φύση. Συνέπεσε όμως να βρεθώ μπροστά στο αρχείο του κυρίου Κωνσταντίνου Βουλημή. Ο Κωνσταντίνος Βουλημής ήταν ο πρώτος βοτανικός, αν θέλετε, εραστέχνης βοτανολόγος, μετά το 1945. Ξεκίνησε διάφορες εξορμήσεις στην ελληνική γη. Και από αυτόν μαθαίνουμε ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη και στις πρώτες θέσεις στον κόσμο, στα αγριολούλουδα γενικότερα, στη χλωρίδα μας. Τι καλύτερο να φτιαχτεί ένα βιβλίο που να μιλάει γι' αυτό. Και έτσι μιλάμε λοιπόν για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ακριβώς. Το σχολείο λοιπόν αφυπνίζει τα παιδιά για μια υγιή τέτοια σχέση, όπως ακριβώς ένα τόσο ωραίο βιβλίο. Αυτό. Το σχολείο κάνει πολλές και φιλότιμες προσπάθειες. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός αρκετά χρόνια. Δουλεύουμε συστηματικά, προσπαθούμε οι εξορμήσεις όλων των σχολείων και των δημόσιων και των ιδιωτικών. Πιστεύω ότι προσπαθούν ενεργά να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι. Εδώ και ένα χρόνο περίπου λειτουργούν ως εργαστήρια δεξιοτήτων διάφορες θεματικές. Μέσα σε αυτές είναι και η αγάπη για το φυσικό περιβάλλον, για την πατρίδα και τη φύση γενικότερα. Οπότε θεωρώ ναι ότι προσπαθεί πάρα πολύ. Όμως, και εδώ έχει όμως, η οικογένεια θα έπρεπε να είναι πιο ενεργή στο κομμάτι. Και πιο αφυπνισμένη. Ακριβώς. Αυτό είναι. Τα παιδιά όμως μέσα από το σχολείο και τις προσπάθειες, τις εικαστικές, των βιβλίων και όλων των υπολείπων δραστηριοτήτων, ταυτίζονται, συναισθηματικά ευαισθητοποιούνται και έρχονται κοντά στη φύση. Πετυχαίνουν το στόχο τους όλοι αυτοί οι παράγοντες που προσπαθούν. Νομίζω πως ναι. Και γενικότερα τα βιβλία που έχουν να κάνουν με τα παιδιά κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά. Έχουν ένα μαγικό ραβδί. Και μέσα από το κείμενο και τις εικόνες προσπαθούν να νιώσουν την ιδέα και το συνέστημα που θα βγάλει κάθε βιβλίο. Γενικά το βιβλίο είναι η μόνη γέφυρα με το συνέστημα. Και πιστεύω ότι όταν οι συγγραφείς και οι εικονογράφοι πράττουν πραγματικά με πάθος και με την καρδιά τους, αυτό περνάει στα παιδιά. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι συνοδοιπόροι αυτού του βιβλίου. Οι άνθρωποι που αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή που κάνατε εσείς. Ναι, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί καταρχήν και τον τίτλο ακόμη τον έδωσε ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο κύριος Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών στην Κλασική Αρχαιολογία. Ο κύριος Λαμπρινουδάκης λοιπόν ενεργός ακόμη στο κομμάτι των ανασκαφών, βρήκε τμήματα της θόλου του Ασκληπίου στην Επιδαυρό. Γενικότερα έχει μιλήσει πολύ για τα θεραπευτικά βότανα και αγριολουλουδά. Ήτανε τρομερή βοήθεια και πάρα πολύ ευτυχής που γνώρισε έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος έδωσε και τον τίτλο ως κήπος του Ασκληπίου. Ασκληπιός λοιπόν, μεταφερόμαστε στην αρχαιότητα. Και πάμε τόσο πίσω για να βρούμε κάτι που έχει πλέον πάρα πολύ καινούρια και σύγχρονη ματιά. Γιατί όλοι προσπαθούμε να νιώσουμε τα αγριολούλουδα, να ταυτιστούμε, να τα βάλουμε στην κοσμηματολογία, να τα βάλουμε στα φάρμακα, κάτι που γινόταν στην αρχαία Ελλάδα πολύ πιο εύκολα. Εμείς έπρεπε να διανύσουμε όλη αυτή τη διαδρομή για να έρθουμε στον Ασκληπίο. Και βέβαια έχουμε συνοδοιπόρου μας και την Απιβίτα, που χορηγεί, σε ένα μέρος χορηγεί το βιβλίο μας. Και είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που κάνει για τη διάσωση της μέλισσας.
Πάμε να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα, βεβαίως, λοιπόν. Βεβαίως. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, μια που για μένα είναι πολύ σημαντικός ο κύριος ο Κωνσταντίνος Βλημής. Και εδώ τα τρία παιδιά τα οποία δουλεύουν στο να μας βάλουν σε αυτή τη διαδικασία της, του μύθου, ρωτάνε. «Μα ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Βλημής?» αναρωτήθηκε για δεύτερη φορά ο Κλεάνθης. Τη στιγμή εκείνη, ως διαμαγείας, η οθόνη εστίασε σε ένα γραφείο γεμάτο φακέλους. Ένας παππούς και η εγγονή του περιεργάζονταν το αγριολούδο που είχαν μπροστά τους. Εκείνος το κρατούσε από μία άκρη προσεκτικά. Άρχισε να το μαδάει και να αναλύει σχολαστικά τα μέρη από τα οποία αποτελούνταν. Τον μίσκο, τους τίμονες, τον ύπερο, τα πέταλα. Τόσες πληροφορίες και εκείνος τόσο αναλυτικός. Στο τέλος το λουλούδι διαλύθηκε στα χέρια του. Ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του μικρού κοριτσιού. «Μα παππού, το σκότωσες!» «Αυτή τη φορά δεν πειράζει, μικρή μου. Αναγκαίο κακό. Για να αποκτήσουμε γνώση», έσπευσε να την καθησυχάσει εκείνος. «Αυτός είναι ο άνθρωπος που με ανακάλυψε», είπε γεμάτη περηφάνεια η τουλίπα. Και αυτός όντως ήταν ο Κωνσταντίνος Βλημής. Εγώ είμαι εικαστικός. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι δημιουργώ μικρά αντικείμενα τέχνης. Όπως και αυτό εδώ το εξώφυλλο που έχει φτιάξει εσύ. Οπότε εγώ ως εικαστικός γράφω και εικονογραφώ μαζί. Είναι μια διαδικασία που γίνεται ταυτόχρονα. Οπότε προσπαθώ να δημιουργήσω αντικείμενα τέχνης που τα παιδιά μέσα από αυτά να γνωρίσουν λίγο από αυτό που λείπει στη ζωή μας. Και αυτό είναι η τέχνη. Mm. Αν υπήρχε τρόπος και το σχολείο έπαιρνε περισσότερο σοβαρά την τέχνη, την τέχνη, τη μουσική, το χορό, και τα έβαζε πιο ενεργά μέσα στην ύλη. Το καλλιτεχνικό κομμάτι, ακριβώς, ναι. Γιατί κάποτε σε μια σχολή... Υπήρχαν τα καλλιτεχνικά, βέβαια, ναι. Και πριν από πολλά πολλά χρόνια, ακόμα στη σχολή του Bauhaus, υπήρχε εκείνο το φοβερό πρόγραμμα, τρεις πρώτες ώρες ήταν μόνο καλλιτεχνικά και μετά ξεκίναγαν τα υπόλοιπα μαθήματα. Αν μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε πιλωτικά μια τέτοια εφαρμογή, θα δημιουργούνταν καινούργιοι άνθρωποι, πιο ευαίσθητοι, θεωρώ, ίσως ικανοί να αγαπήσουν και τη φύση και τον συνάνθρωπο, γιατί δυστυχώς έχει χαθεί αυτός ο εντυχισμένος καλλιτέχνης που κρύβουμε μέσα μας. Αυτή είναι η δική μου προσπάθεια. Η δική σου θεώρηση. Και να δούμε και τα νέα σου σχέδια, τα μελλοντικά σου σχέδια. Ναι, με τι καταπιάνεσαι? Πάντα μέσα από την τέχνη προσπαθώ τώρα να δημιουργήσω. Είναι ένα μεγάλο επίβαλο, τέλος πάντων, σχέδιο να δημιουργήσω μια σειρά από βιβλία γύρω από τους Έλληνες καλλιτέχνες. Μια που είχα ξεκινήσει και με αυτό. Και με τις εκδόσεις Λιβάνη κάποια στιγμή έφτιαξα 3 βιβλία με Έλληνες ζωγράφους. Θα ήθελα πάρα πολύ να δημιουργήσω με το καινούριο μου σπίτι, το Καλέτη, που είναι τρομερή αγκαλιά, βιβλία που να μιλούν στα παιδιά γύρω από το χρώμα, το σχήμα, τις υφές και να περιπλανηθούν στον κάθε έναν ζωγράφο που είτε υπάρχει είτε έφυγε από τη ζωή, αλλά μπορεί να τους εμπνεύσει και να κάνουν πράγματα. Αυτή είναι η προσπάθεια. Εύχομαι να μπορέσεις να τα καταφέρεις αυτό το νέο σχέδιο, αλλά να είναι καλοτάξιδος και ο κήπος του Ασκληπίου από τις εκδόσεις Καλέντη. Σωστά. Εύχομαι το καλύτερο, λοιπόν. Και χαρικά που σε γνωρίσαμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Το Ανάδειξέ το έχει έρθει στον υπέροχο χώρο των εκδηλώσεων του Public στο Σύνταγμα να συναντήσει την ενεργειακή θεραπεύτρια κυρία Μαλαματένια Καϊδεντζή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η οποία είναι ιδρύτρια του Κέντρου Θεραπείων και Έρευνας Ιλαρίων, ιδρύτρια των εκδόσεων Hilarium Publications, της ενεργονοητικής, συγγραφέας και ίδια. Και πολλά άλλα πράγματα κάνει και σεμινάρια. Έχει πάει λοιπόν και έχει δει τον Δαλάη Λάμα προσωπικά. Έχει πάει στο Θιβέτ και έχει κάνει και αρκετά σχετικά σεμινάρια. Ενώ η ζωή της είναι μια σύγχρονη μορφή μοναχισμού στην κοινωνία, έτσι δεν είναι? Το έχει επιτύχει αυτό. Θυμίζει κατά κάποιο τρόπο, ναι. Όντως. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που τη συναντάμε στο Ανάδειξέ, το έχει ξανέρθει και άλλη φορά. Αλλά να πούμε ότι μέσα από αυτή την εσωτερική διαδρομή στην παιδική ηλικία της κυρίας Καϊτατζή, ένα νέο μάθημα ζωής ανοίγεται μπροστά μας, το οποίο συνδέεται με την τωρινή πραγματικότητα. Θα θέλετε να μας αναλύσετε την θεωρία ζωής στην οποία πιστεύετε? Μία βασικά είναι η θεωρία ζωής και αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί αυτό αναζητάμε. Κάθε φορά που είμαστε μακριά από την αλήθεια, νιώθουμε δυστυχισμένοι. Και κάθε φορά που είμαστε κιόλας σε μία ψεύτικη κατάσταση, αναγκαστικά μας υποχρεώνει η ίδια η αλήθεια να περάσουμε σε νέες επιγνώσεις
Και αυτές οι νέες επιγνώσεις μας οδηγούν τελικά στο φως που είναι και ορίζεται ως αλήθεια. Στα σεμινάρια σας έχουμε ακούσει τα εξής. Αν δεν αντέχεις την πίκρα, φτύσε τη μεταφορικά, κυριολεκτικά, όχι όμως εσύ δηλητήριο. Είναι οι προδότες σου οι κρυφοί εχθροί, οι οποίοι σου δείχνουν τι πρέπει να πεθάνει από σένα για σένα. Μα λείπουν τα κλειδιά της εφορίας, τα κλειδιά της ανάλαφρης δροσιάς που αγγίζει το πρόσωπό σου. Μα γιώ σου πρώτα να αγγίξεις το σώμα σου, να αγγίξεις τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου και μετά αποφάσισε αν κάποιος θα ήθελε να είναι κοντά σου. Θέλετε έτσι λίγο να μας τα αναλύσετε. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε λίγο το δηλητήριο που μπορεί να σου προσφέρει ένας εχθρός, συσσαγωγικά, αλλά να, κατά κάποιο τρόπο να έχει μια αποστολή αφυπνιστική για σένα. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, αυτό το δηλητήριο λειτουργήσε θεραπευτικά για σένα. Και κατά κάποιο τρόπο, σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται να το φτύσεις μεταφορικά ή κυριολεκτικά, αλλά να το αφομοιώσεις, να το εμπεδώσεις και να πας παρακάτω με μια νέα επίγνωση και αυτό θα σε βοηθήσει σε επίπεδο εξέλιξης. Άρα, και οι εχθροί κάνουν το έργο τους στη ζωή μας και πρέπει να έχουμε βασικά. Να σκέφτεσαι ότι θες να περιβάλλεσαι μόνο από φίλους, πάρα πολύ ευχάριστο, σε ανεβάζει συναισθηματικά. Αλλά πολλές φορές οι φίλοι, επειδή θέλουν να σε κανακεύουν, δεν σε βοηθάνε στην εξέλιξή σου όσο οι εχθροί σου που σου δείχνουν πάντα τα ψεγάδια σου. Όντως. Ασχολείστε δε και με τη συνείδηση πολύ νομίζω και μας λέτε, μα εγώ η συνείδησή σου πόσο ευχαριστώ θέλω να σου πω για όλες τις φορές που οι πράξεις σου με έκαναν περήφανη και για τις φορές που δεν έπραξες το κακό. Ναι. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη συνείδηση σαν μια κατάσταση εγρήγορσης. Κάθε φορά που ξέρεις πολύ καλά τι κάνεις, ξέρεις πολύ καλά τι νιώθεις, ξέρεις πολύ καλά ότι η πράξη σου είναι αυτό ακριβώς, απόλυτα που θες να κάνεις, σημαίνει ότι είσαι και απολύτως γεωμένος. Άρα εκεί, σε αυτή την κατάσταση της, αν σκεφτούμε λίγο πολυδιάστατα τον εαυτό μας, μπορούμε να πούμε ότι η συνείδηση είναι ο σοφός εαυτός που παρατηρεί τις δράσεις μας σε αυτόν τον υλικό κόσμο. Ασχολείστε δε και με τον πόνο, ο οποίος έχει μια πολύ έτσι ιδιαίτερη και σημαντική θέση στην όλη φιλοσοφία σας και τον διδάσκετε κιόλας και στα σεμινάρια. Λέτε, δες την αλλαγή που φέρνει ο πόνος, δες τη σιωπή που απλώνει, δες την προτεραιότητα που αλλάζει, μα δες και τη συμφωνία, την αρχική συμφωνία. Πάρα πολλοί θεραπευόμενοι μου είναι φυγόπονοι. Ναι. Αναζητούν γρήγορα μια λύση για να βγουν από το πρόβλημα, τον πόνο, από την ένταση. Κατά κάποιο τρόπο, όταν είμαστε σε καταστάσεις πόνου, είτε είναι συναισθηματικός πόνος, είτε είναι νοητικός πόνος, είτε είναι σωματικός πόνος, μέσα από μια ασθένεια, καλείσαι και αυτό να το βιώσεις. Καλείσαι να επιτρέψεις τον εαυτό σου να βρεις ένα ρυθμό να ακούσεις τι έχει να σου πει ο πόνος. Αν ακούσεις πραγματικά γιατί βρίσκεται ο πόνος, γιατί σε άγγιξε ο πόνος σε ένα τομέα ζωής, σε μια κατάσταση, οπουδήποτε, τότε πραγματικά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια συμφωνία, μια σιωπηλή συμφωνία πίσω από αυτόν τον πόνο, που πίσω της κρύβεται η εξέλιξη. Και μέσα από τον πόνο τελικά φτάνεις και στην αλήθεια, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Το βιβλίο αυτό και η γενικότερη τοποθέτησή σας αφορούν μια ψυχολογική ενδοσκόπηση, μια κέτη προς την αλήθεια, μια ενδυνάμωση ψυχική, ένα διαλογισμό και μια διαδρομή μέσω του πόνου και των αισθήσεων. Ακριβώς αυτό που είπαμε. Συμβαίνει πράγματι αυτό και όλα αυτά μαζί? Θα μπορούσα να πω ότι είναι, αν και δεν υπάρχει ορισμός σε εσωτερική ψυχολογία, επιστημονικά δεν μπορούμε να την... Ναι. Αλλά ως εμπειρική θεραπεύτρια κυρίως και μέσα από ανατολίτικες μεθόδους, καταλαβαίνω ότι αυτή η ενεργονοητική, ένα σύστημα που τέλος πάντων εμπνεύστηκα μέσα από τους ίδιους θεραπευόμενους μου, κατανόησε ότι έχουν να κάνουν μια πολυδιάστατη, ολιστική, εσωτερική ψυχανάλυση του ανθρώπου. Αυτό είναι ο καλύτερος κανόνας, αν θέλουμε να το δώσουμε. Όταν λοιπόν εγώ προσεγγίσω τον εαυτό μου με κλειστά τα μάτια, τότε αρχίζει, ξεκινάει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο διαλογισμός λοιπόν ξεκινάει πρώτα με συζήτηση με την ανώτερη διάνοιά σου και την κατώτερη φύση σου και μετά γίνεται μια συγχώνευση και μια ένωση και τότε μπαίνεις στη θέση, τη νέα θέση αυτή του αφυπνισμένου ανθρώπου πλέον που είσαι σε ένα πολυδιάστατο όν με τις αισθήσεις σου να δουλεύουν πολυδιάστατα. Έτσι μπορείς να πιάνεις, να συλλέγεις πληροφορίες, να συγκεντρώνεις τα πάντα που χρειάζεσαι στη ζωή σου με μια κοινή πορεία, χωρίς καμία διαστρέβλωση και χωρίς κανένα εκτροχιασμό.
Με ενδιαφέρει να ενωθώ με τον ανώτερο εαυτό μου μέσα από όλα αυτά και μέσα από τα σεμινάρια τα οποία διδάσκετε εσείς. Και αφού γίνουν φυσικά και 3 χρόνια εντατικής θεραπείας, από ό,τι μας έχετε πει και στους θεραπευόμενους. Και εκπαίδευσης, ναι. Ναι, και εκπαίδευσης, μπορεί κάποιος να ονομαστεί και να γίνει τελικά θεραπευτής. Και να αποκτήσει τη σχετική πιστοποίηση, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Παρόλο που τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα εναλλακτικά, όπως λέγονται, είναι λίγο fast food, παρόλα αυτά, στη δική μου σχολή κρατώ κάποιες γραμμές αυστηρές. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν βλέπω κάποιον ο οποίος είναι λίγο, κατά κάποιο τρόπο, καιροσκόπος και θέλει γρήγορα να μάθει, γρήγορα για να μπει και να δηλώσει θεραπευτής, αυτό δεν το υποστηρίζω. Και κατά κάποιο τρόπο η πορεία, τουλάχιστον 3 χρόνια, θα δείξει αν αντέχεις και αν μπορείς να ασχοληθείς βαθιά με τον άνθρωπο. Γιατί χρειάζεσαι κάποια συγκεκριμένα συστατικά για να ασχοληθείς με τον άνθρωπο. Αν δεν τα έχεις, δεν μπορείς. Θα σε ξεβράσει ούτως ή άλλως ο χώρος. Άρα είναι κακή επένδυση, να το πούμε έτσι. Να μιλήσουμε λίγο για τις αισθήσεις ως βιβλίο, ως τίτλο. Πώς το σκεφτήκατε, δηλαδή πώς θελήσατε να ασχοληθείτε με αυτό ακριβώς? Μπορούμε να πούμε ότι η προηγούμενη συνάντηση που είχαμε, που αναλύσαμε λίγο τις αισθήσεις, είναι μια γέφυρα για το σήμερα. Mm. Γιατί τότε, αν θυμάσαι, σας είχα αναφέρει ότι είμαστε σε ένα νοητικό πόλεμο. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι όντως βλέπουμε στις μέρες μας και όλα αυτά τα 2 χρόνια με την κατάσταση, την υγειονομική κρίση, βλέπουμε ότι οι αισθήσεις των ανθρώπων έχουν βλαφτεί σε σημείο που πολλές υπολειτουργούν. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν καταγραφές τρόμου, φόβου, ανασφάλειας για το μέλλον. Φοβούνται ότι θα πεθάνουν σήμερα, αύριο, χθες. Όλο αυτό δείχνει πόσες καταγραφές υπάρχουν, υποσυνείδητες, ασυνείδητες και συνείδητες. Όταν μιλάμε λοιπόν για συνείδηση, πρέπει να στραφούμε οπωσδήποτε στις αισθήσεις, στις 5 βασικές αισθήσεις, για να δούμε. Οι 5 βασικές αισθήσεις είναι πύλες. Πύλες που δεχόμαστε, οπτικά ερεθίσματα, ακουστικά ερεθίσματα, οσφρητικά ερεθίσματα, απτικά ερεθίσματα κλπ. Αν λοιπόν ασχοληθούμε με τις αισθήσεις, που αυτός είναι ο σκοπός του βιβλίου, να διαβάσεις πράγματα που θα σε σοκάρουν, που θα σε ενοχλήσουν, που θα σε μπερδέψουν, αλλά και που θα σε αφυπνίσουν, τότε πρέπει να πάρεις θέση να δεις. Σε ενδιαφέρει η εξέλιξή σου ή όχι? Ενώ οι εξωτερικές εμπειρίες έχουν να κάνουν με τον αισθητό κόσμο της μορφής, στις εσωτερικές βιώνουμε ανυποψίαστα τις εσωτερικές καταγραφές άλλων διαστάσεων και αυτών. Οι 2 παράγοντες συγχωνεύονται και ο άνθρωπος βιώνει το αποτέλεσμα των καταγραφών του. Ο εγκέφαλος, ως ένας πολυδιάστατος υπολογιστής, αρχίζει να πετάει στην επιφάνεια εργασίας αρχεία που κρατούν τον κάτοχο αργό, φορτωμένο με ιούς που κινδυνεύει να αρρωστήσει βαριά. Δίνει λοιπόν τις προειδοποιήσεις εκείνες που μπορεί να επηρεάσει και να αποτρέψει την ολική καταστροφή σου. Να το σχολιάσουμε λίγο. Mm-hmm. Χωρίζω το εξωτερικό με το εσωτερικό στοιχείο, γιατί στη διαγνωστική που θα δούμε και στην πράξη σε μια άλλη εκδήλωση που έχουμε, η διαγνωστική προσεγγίζει τον άνθρωπο εξωτερικά και εσωτερικά. Δηλαδή, ένας θεραπευτής ενεργονοητικής θα σε παρατηρήσει το πώς περπατάς, το σώμα σου, την κίνηση, πόσες ακούσιες κινήσεις κάνεις και πόσες εκούσιες, τις καταγραφές στο πρόσωπο. Το εσωτερικό βέβαια είναι λίγο πιο βαθύ, γιατί έχουμε να κάνουμε εσωτερική φυσιολογία, δηλαδή πώς λειτουργούν οι αδένες σου, η ζωτική σου δύναμη, το νευρικό σου σύστημα, λίγο πιο θεραπευτικό, δηλαδή οργανικά, πιο οργανικό. Να πούμε ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και απευθύνεται αυτό το βιβλίο ποιο είναι? Το ευχάριστο είναι ότι προς το παρόν έχω δει ότι οι μικρές ηλικίες έλκονται πάρα πολύ από αυτό το βιβλίο. Mm. Και με χαροποιεί. Οι μεγαλύτερες ηλικίες λίγο μουρμουράνε, γιατί είναι σαν να σκέφτονται ότι έχουν χάσει το τρένο. Mm-hmm. Γιατί είναι προτάσεις. Αυτό το βιβλίο δεν θέλει να σου προτείνει κάτι συγκεκριμένο, ακολούθα την τεχνική, κάνε αυτή τη γραμμή κλπ. Θέλει να σου αφαιρέσει, να σου καταστρέψει, να σε απεγκλωβίσει και να σου πει δες, βίωσε. Αυτό και άλλαξε τελικά. Άλλαξε και βρες αυτό που θέλεις να ψάξεις. Ναι, ναι. Θα βρεις την αλήθεια για να προχωρήσεις πιο μπροστά. Αφορά πολύ τις πλάνες. Mm. Ασχολείται πολύ με τις πλάνες. Γιατί η κοινωνία μας είναι γεμάτη. Γεμάτη από πλάνες. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την διαφωτιστική συνέντευξη. Ήταν η κυρία Μαλαματένια Καϊτατζή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό τάξη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Στο Ανάδεξέ το παρουσιάζει, έχουμε από την Κύπρο την πληγωμένη καρδία του Ματθαίου Λιάση. Έχουμε λοιπόν τον συγγραφέα και δημοσιογράφο κύριο Ματθαίο Λιάση. Κύριε Λιάση, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ κοντά μας. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε τι ακριβώς είναι η πληγωμένη καρδία. Είναι ένα παραμύθι που περιγράφει την αγάπη, τον έρωτα, τον πόνο, τη ζήλια, το άγχος. Είναι και κάτι άλλο? Το παραμύθι μου περιγράφει όχι μόνο αυτά όλα, περιγράφει γενικά την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ο άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, ζει με συναισθήματα, ζει μέσα από αυτά τα συναισθήματα. Και το παραμύθι μου προσπαθεί να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας. Και για να γίνει αυτό, πρέπει εγώ μέσα από το παραμύθι μου να κάνω τα συναισθήματά μας χαρακτήρες, με σάρκα και οστά, να συμπεριφερθούν όπως εμάς τους ανθρώπους και να καταλάβουμε το χαρακτήρα του κάθε συναισθήματος. Το παραμύθι κρύβει πάρα πολλούς συμβολισμούς πίσω από τα συναισθήματα για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Είναι η πρώτη σας συγγραφική προσπάθεια από τις εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές ή έρχονται και άλλα στη συνέχεια τα οποία θα γευτούμε? Μπορώ να πω ότι πολλές φορές έχω γράψει ένα παραμύθι και το έχω αποθηκευμένο στο αρχείο του κομπιούτερ μου. Δηλαδή έχω πάρα πολλά παραμύθια στο αρχείο μου. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν πάει καλά οι πωλήσεις της πληγωμένης καρδιάς και ο κόσμος το αγοράσει, θα δείτε και άλλα παραμύθια δικά μου. Η πληγωμένη καρδία αφορά κάποια συναισθήματα, είναι επικεντρωμένη στον άνθρωπο? Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το τι μηνύματα φέρει και για τους χαρακτήρες που περιγράφονται? Κοιτάξτε, το παραμύθι μου περιγράφει τον άνθρωπο. Περιγράφει αυτά που ζούμε καθημερινά. Ένας άνθρωπος που είναι ερωτευμένος, αγαπάει. Κάποιος που θέλει να εκδικηθεί, μισά. Ένας άνθρωπος που θέλει να σκοτώσει, έτσι, είναι γιατί είναι θυμωμένος. Όλα αυτά τα συναισθήματα μας οδηγούν σε κάποιες πράξεις. Αν δείτε, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ενεργούμε μέσα από τα συναισθήματα μας. Είμαστε ένα με τα συναισθήματα μας. Απλά μέσα από το παραμύθι μου θέλω να περιγράψω ότι ο άνθρωπος μπορεί να απελευθερωθεί από τα συναισθήματά του, άμα γίνει φίλος μαζί τους. Αν δεν γίνουν φίλοι, και απλά θέλουμε τα ως εχθροί τα συναισθήματά μας και προσπαθούμε να τα πιέσουμε, να τα καταπιούμε, να παλέψουμε μαζί τους, θα χάσουν. Για τον λόγο ότι τα συναισθήματά μας είναι πιο δυνατά από εμάς και το μυαλό μας το ίδιο. Πρέπει να γίνουμε φίλοι με τον εαυτό μας, με τα συναισθήματά μας, με το μυαλό μας. Μάθαμε να τα πιλωτάρουμε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Και δεν είναι κακό να νιώσουμε συναισθήματα. Δεν είναι κακό να παραδεχθούμε ότι θέλουμε να κλάψουμε. Δεν είναι κακό να πούμε ότι είμαστε ερωτευμένοι. Δεν είναι κακό να πούμε σε έναν άνθρωπο «σ' αγαπώ». Ακόμα και αν ο άλλος δεν μας αγαπά. Και δεν σημαίνει ότι θα μας εκμεταλλευτεί ή σημαίνει ότι θα μας κάνει κάτι. Εμείς, αν του το επιτρέψουμε, θα το κάνουμε. Το να πεις τα συναισθήματά σου είναι μεγάλη δύναμη. Και πίστεψε, όταν μιλάς και εκφράζεσαι, ο άνθρωπος παρατηρεί ότι ανακουφίζεται. Ανακουφίζεται, μπορεί να πληγωθεί από τη συμπεριφορά ενός άλλου ανθρώπου, μπορεί να μην νιώθει τα ίδια συναισθήματα, αλλά νιώθει παραπάνω ανακούφιση. Νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του. Έτσι. Μόνο ένας κολλημένος άνθρωπος που δεν ξέρει να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του θα παραμείνει κολλημένος. Ένας κολλημένος άνθρωπος, όταν είσαι κολλημένος και δεν μπορείς να διαχειρίσεις κάποια αισθήματα, φτάνεις σε ακραίες πράξεις και σε ακραίες καταστάσεις. Και το παραμύθι μου προσπαθεί μέσα από αυτό που περιγράφει και τις ακραίες καταστάσεις, έτσι, των συναισθημάτων μας. Άνθρωποι που είναι κολλημένοι σε κάποιες καταστάσεις και μένουν στάσιμοι. Και περιγράφει ότι η στασιμότητα πολλές φορές και οι καταστάσεις που ζούμε μέσα μας, έτσι, με τα συναισθήματα μας, με το συναισθηματικό μας κόσμο, μέσα από την ακραιότητα
μπορούμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και εκεί που ήμασταν ακραίοι και είχαμε μέσα μας πόλεμο, καταστάσεις, είχαμε θυμό, άγχος για τα πάντα και μέσα από το άγχος μας δημιουργούμε το πονοκέφαλο, διάφορα συμπτώματα στην υγεία μας, το ένα και το άλλο. Μέσα από το πράγμα μπορεί να έρθει και η γαλήνη και μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος, αν το θέλει και ο ίδιος φυσικά, έτσι. Πρέπει ο ίδιος να μάθει να πιλωτάρει τον εαυτό του, έτσι. Γιατί αν σκεφτείτε ότι ένας πιλότος για να μπορεί να οδηγήσει έναν αεροπλάνο, πρέπει να το πιλωτάρει, έτσι. Πρέπει να μάθει να πιλωτάρει το αεροπλάνο του. Αν δεν το μάθει αυτό το πράγμα, θα συγκρουστεί, θα πεθάνει. Δεν θα μπορεί να ζήσει. Έτσι, έτσι είναι και ο άνθρωπος. Έτσι είναι και το μυαλό μας. Αν δεν μάθεις να πιλωτάρεις τον εαυτό σου, αν δεν μάθεις να πιλωτάρεις το μυαλό σου, θα φτάσεις στην καταστροφή. Και αυτό είναι κάτι στην ανθρώπινη φύση αυτό. Αν δεν μάθεις να πιλωτάρεις κάποια πράγματα μέσα σου, έτσι, θα έχεις πρόβλημα. Ακόμα και αυτοί άνθρωποι που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, που είναι ψυχοπαθείς ή είναι που είναι ακόμα και στο ψυχιατρίο, έτσι. Άνθρωποι που φτάσαν ακόμα και σε φόνο, έτσι. Φόνο ακόμα, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν τα συναισθήματά τους σωστά. Έχουν πρόβλημα. Δεν μπορούν να πιλωτάρουν το μυαλό τους. Γιατί όταν χάσεις τον έλεγχο, μετά κάνεις πράγματα που δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Ακόμα και καλός άνθρωπος να είσαι, ακόμα και να έχεις μια καλή καρδιά μέσα σου, ο άνθρωπος μπορεί να μετατραπεί σε τέρας. Γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα του. Αυτό είναι το πρόβλημα του σημερινού ανθρώπου. Όχι πως παλιά δεν υπήρχαν αυτά, υπήρχαν, αλλά σήμερα έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Και το παραμύθι μου έρχεται και να τους δείξει πώς να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και το πώς να πιλωτάρουν τον εαυτό τους σωστά. Ας διαβάσουμε και κάποιο απόσπασμα για να γευτούν και οι τηλεθεατές. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το παραμύθι που θεωρώ ότι είναι σημαντικό και είναι καλό να το ακούσει ο κόσμος για να καταλάβει περίπου τι παραμύθι είναι, για να καταλάβουν τον τρόπο γραφής του αυτού του παραμύθιου και τη διαφορά από άλλα παραμύθια, γιατί είναι ένα ξεχωριστό παραμύθι που δεν έχει ξαναβγεί ποτέ στην αγορά. Έκτισε μεγάλα κτίρια με μεγάλα χλιφιτζούρια για να παίζουν όλοι χωρίς να υπάρχουν εχθρότητες. Τότε η ζυγιά το έμαθε και ήθελε να καταστρέψει τα σχέδια της καρδιάς. Κάλεσε τη φωτιά για να τη βοηθήσει. Τότε πήγε να καταστρέψει το κτίριο. Όμως το άγχος πήγε μπροστά και τραυματίστηκε, σώζοντας το κτίριο. Τότε η καρδιά τρέχει να σώσει το άγχος. Η καρδιά δάκρυσε και το άγχος της είπε: «Μέσα από τα δάκρυά σου άλλαξες. Ξέρω ότι στην αρχή η εμφάνισή μου και ο τρόπος που κοιτάω με δείχνουν σαν κακό, αλλά δεν είμαι. Απλά φίλους έψαχνα, που ποτέ δεν είχα. Αλλά δυστυχώς όλοι με βλέπουν ως εχθρό και τον κακό της υπόθεσης». Η καρδιά του λέει: «Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Θα γίνεις καλά». Το άγχος της είπε: «Ήρεμη είμαι. Και είμαι πιο καλά από ποτέ, γιατί θυσιάστηκα για να σώσω κάποιον. Αυτός ο κάποιος είσαι εσύ, καρδιά. Αυτό μου αρκεί για να πεθάνω ήσυχος». Τότε η καρδιά λύγησε και ξέσπασε σε κλάματα, ταυτόχρονα θύμωσε και είπε: «Εσύ φταίς, ζυγιά, για όλα». Η ζυγιά γελάει και είπε: «Δεν φταίω εγώ, αν εσείς με εμπιστεύεστε». Η καρδιά θύμωσε και πήγε να επιτεθεί. Τότε το φως της θύμισε ποια είναι και ότι η δύναμή της είναι η αγάπη και όχι ο θυμός. Τότε η καρδιά με μια ματιά εξαφάνισε τη ζυγιά και ξανάκτησε την παραμυθούπολη από την αρχή. Ο πονοκέφαλος, η καρδιά, έκαναν πολύ παρέα και ανακάλυψαν τον εαυτό τους μέσα από τη φιλία τους. Τότε η καρδιά συνάντησε ξανά τυχαία την άλλη καρδιά. Της χαμογέλασε και εκείνη επίσης. Έτσι ξανά έγιναν ζευγάρι και απόκτησαν και παιδιά μαζί. Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας «Ανάδειξέ το», και μου δώσε την ευκαιρία να μιλήσω δημόσια στον κόσμο.